Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Γεωργάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές. Και καλή εβδομάδα και καλό ξεκίνημα με μια ακόμη σεζόν για τα καταστήματα υπό αυτές τις συνθήκες. Και είστε εδώ σήμερα μαζί μας για να μας διευκρινίσετε τι ακριβώς ισχύει για τις δικές σας περιοχές, τους Αιγαλούς δηλαδή, και τα τραπεζοκαθίσματα που θα αναπτυχθούν σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή στις παραλίες μας. Όσον αφορά την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις παραλίες, λίγο πολύ ισχύει ότι ισχύει κάθε χρόνο. Δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές δηλαδή. Έχουμε μεγάλες αλλαγές. Λέω μήπως υπήρξαν κάποιες αλλαγές λόγω του προβλήματος. Λόγω του προβλήματος υπάρχει μία αλλαγή όσον αφορά τη μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος, το οποίο θα είναι στο 40% αυτού που θα καθοριστεί για φέτος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι υπόλοιπες αλλαγές που δεν αφορούν βέβαια την υπουργική απόφαση που διαχειρίζει την υπηρεσία μου για την ανάπτυξη, αλλά είναι η κοινή υπουργική που βγαίνει λόγω της υγειονομικής κατάστασης. Άρα ισχύουν τα 5 μέτρα κανονικά. Έχουμε 2 είδων παραχωρήσεις. Στην περιοχή μας βέβαια είναι μία μόνο. Η απευθείας παραχώρηση στα καταστήματα που έχουν πρόσωψη. Μπράβο. Στην καθορισμένη όχθη, στη λίμνη, ναι. Στα καταστήματα που έχουν πρόσωψη παραχωρείται κατ' εξαίρεση απευθείας και υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που είναι ο χώρος που παραχωρείται απευθείας προσδιορίζεται από τις δύο πλευρές του καταστήματος, τις οποίες τις εκτείνουμε προς το νερό. Στη φάτσα μου δηλαδή, στη φάτσα μου αναπτύσσω αυτά τα καταστήματα. Και αυτά περιορίζεται από τη γραμμή της, είτε της όχθης είτε της παρόχθειας ζώνης, και σε απόσταση 5 μέτρων από την ακτογραμμή. Αυτό ορίζει ο νόμος και αυτό. Θα το εξηγήσουμε όμως. Πέρσι όμως πάλι η φάτσα ήταν, πάλι τα 5 μέτρα ήταν, αλλά πέρσι ας πούμε είχα εγώ 5 τραπέζια. Πέρσι ήταν 3 μέτρα. Πέρσι ήταν 3 μέτρα, συγγνώμη, ναι, σωστό. Ναι. Πέρσι ήταν 3 μέτρα, φέτος είναι 5 μέτρα. Πάμε πάνω στο γρασίδι. Πέρσι, τον Απρίλιο του 2019, τροποποιήθηκε ο νόμος του Αιγαλού. Η διάταξη των 3 ή των 5 μέτρων μέχρι τώρα προβλέπονταν στις υπουργικές αποφάσεις, πλέον προβλέπεται ως διάταξη νόμου. Στη νότια παραλία το πλακόστρωτο είναι 5 μέτρα, 5 και 20, οπότε θα πρέπει, εφόσον μισθωθεί, να μισθωθεί επάνω στο πράσινο. Στο πράσινο αυτό, στο γκαζόν. Η υπουργική απόφαση προβλέπει και όχι μόνο τώρα, την προέβλεπε όλες οι υπουργικές αποφάσεις. Νομικά ο χώρος είναι καθορισμένη παρόχθεια ζώνη, δηλαδή είναι το ίδιο. Τώρα από εκεί και πέρα, προφανώς όταν είναι χώρος πράσινου, διαφοροποιείται και η χρήση του διαφοροποιείται. Αλλά η υπουργική απόφαση λέει ότι εφόσον μέσα στον παραχωρούμενο χώρο υπάρχει χώρος πράσινου, τότε είναι δουλειά του παραχωρησιούχου και του οικίου δήμου η προστασία και η περιποίηση του πράσινου. Εντάξει, τώρα εκεί δεν έμεινε καθόλου πράσινο όμως, όπως καταλαβαίνετε, από το πάτημα, δεν έμεινε και καθόλου πράσινο πια. Προφανώς το πράσινο έχει κάποιες αντοχές. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, κύριε Γεωργάκη, υπάρχουν, όπως ξέρουμε την ανώτια παραλία, υπάρχουν και όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχουν και αυτές οι αποστάσεις. Όπου δεν υπάρχει πράσινο είναι ο δρόμος, ένα πεζοδρόμιο που περπατάμε και συνεχίζεται η παραλία. Εκεί τα μαγαζιά θα μπορούν να βγάλουν κάποια τραπεζοκαθίσματα πάνω στο πεζοδρόμιο, χωρίς το πράσινο που είναι σε άλλες περιοχές. Κοιτάξτε, ο νόμος λέει ότι η μόνη περίπτωση για να μην παραχωρήσουμε είναι το πλάτος της ζώνης, της καθορισμένης όχθης, να είναι μικρότερο των 5 μέτρων. Μάλιστα. Αν είναι μεγαλύτερο των 5 μέτρων γίνεται παραχώρηση. Τώρα βέβαια ο νόμος έχει και ένα αλλά που λέει ότι εκεί που δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε γιατί η ζώνη της όχθης είναι μικρότερη των 5 μέτρων, αν υπάρχει επιχείρηση που έχει νόμιμη άδεια λειτουργία σε ισχύ, παραχωρούμε. Αλλά δεν λέει τι όρους παραχωρούμε. Είναι ένα πράγμα που το έχουμε ρωτήσει στο Υπουργείο. Και πότε θα το μάθουμε αυτό, γιατί ξεκινήσαμε σήμερα. Ελπίζουμε σύντομα, είναι κατ' επίγον το ερώτημα.
οι συνάδελφοι στην κεντρική υπηρεσία των κατανοών, πιστεύω ότι θα έχουμε σύντομα απάντηση. Και βέβαια δεν αφορά βέβαια μόνο την Καστοριά, φαντάζομαι, έτσι. Όχι, αλλά η Καστοριά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι μια ιδιαίτερη δηλαδή, περίπτωση Καστοριά, όντως. Δεν έχουμε πολλές περιοχές με, όπως λέμε, εσωτερικά ύδατα, δηλαδή λίμνες ή ποτάμια, θεαστικό κομμάτι. Θεαστικό κομμάτι είναι λίγα. Είναι λίγα. Τέλος πάντων. Μας έλεγε η κυρία Θεοχάρη νωρίτερα, η αρμόδια αντιδήμαρχος, ότι κάνετε ό,τι προσπάθεια μπορείτε, γιατί εσείς πρέπει να εφαρμόσετε το νόμο. Αυτό ξεκαθαρίζει η κυρία Θεοχάρη και αυτό είναι φυσικά. Κάνετε ό,τι μπορείτε δυνατό για να διευκολυνθούν τα καταστήματα τελικά σε αυτήν την κρίση. Είναι εύκολο όμως, κύριε Γεωργάκη, να πείσετε και τους παρακάτω από εσάς για τις ιδιαιτερότητες αυτές, μια από τις οποίες αναλύσαμε λίγο πριν. Κοιτάξτε, καλός ή κακός. Ή να βγουν ειδικές αποφάσεις για τέτοιες ειδικές περιπτώσεις όπως είναι η Καστοριά. Είναι εύκολο. Αυτό θα σας έλεγα. Ο νόμος δυστυχώς αντιμετωπίζει τα πράγματα ενιαία. Οριζόντια. Οριζόντια, ναι. Δεν έχουμε και από το Σύνταγμα και από όλα, δεν μπορούμε να κάνουμε ειδικές ρυθμίσεις για μία περιοχή μόνο, γιατί θα θεωρηθεί εύνοια ή παράδειγμα τόσο καιρό ακούγονταν ότι θα δοθούν επιπλέον τετραγωνικά πέρα από αυτού που μπορούν και τα λοιπά πράγματα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που υπάρχει χώρος να τους δώσουμε. Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν καθόλου χώρο, γιατί είναι όμορες η μία δίπλα στην άλλη. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, εφόσον δώσουμε στη μία επιχείρηση, είναι αθέμητος ανταγωνισμός προς την άλλη. Δημιουργούμε δηλαδή συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού. Αυτό το πράγμα το δημόσιο δεν μπορεί να το κάνει. Πρέπει να είναι ίσο απέναντι σε όλους. Οπότε επειδή νομικά, όπως λέει και ο νόμος του Αιγιαλού, στο τελευταίο άρθρο λέει ότι όπου λέμε Αιγιαλό εννοούμε όχθη. Δηλαδή ό,τι ισχύει για τον θάλασσα, για τον Αιγιαλό, ισχύει για τις όχθες, τις λίμνες και τα ποτάμια. Από εκεί και πέρα, σαν υπηρεσίες έχουμε υποβάλει κάποιες ερωτήματα, κάποιες απόψεις όσον αφορά τις κατατόπου περιοχές, αλλά σας είπα ότι είναι λίγο δύσκολο να βγουν ιδιαίτερες ρυθμίσεις. Άρα δηλαδή να μην περιμένουν πάρα πολλά πράγματα ή αλλαγές ή καταστηματάρχες, ειδικά αυτών των περιοχών, μάλλον όχι. Αλλαγές δεν μπορώ να πω εγώ αν θα γίνουν, δεν είναι και δική μου δουλειά. Σήμερα όμως κύριε Γεωργάκη, βγήκαν τα τραπεζοκαθίσματα. Ναι. Θα κάνετε κάποιον έλεγχο, έχετε συνεννοηθεί με όλο το σύλλογο και με όλους τους καταστηματάρχες τι θα γίνει εκεί. Πού είναι τα πράγματα σήμερα, ή σήμερα λειτουργούμε δοκιμαστικά, τι γίνεται σήμερα? Κοιτάξτε. Επαφές με το Σύλλογο έχουμε κάνει άτυπες. Ναι. Εντάξει, περισσότεροι άλλωστε καταστηματάρχες είναι και γνωστοί. Ναι. Η πόλη μας είναι μικρή. Αλίμονο. Δεν είμαστε άγνωστοι. Έχουν γίνει κάποιες επαφές. Τους έχουμε πει και από την πλευρά μας και ο Δήμος Καστοριάς τι ισχύει. Έχουμε πει ότι στο μέτρο του δυνατού και εντός των πλαισίων του νόμου, γιατί εγώ δεν μπορώ να βγω εκτός του πλαισίου νόμου, είναι αδύνατο. Τους ελέγχους θα τους κάνετε και εσείς, κύριε Γεωργάκη? Ελέγχος μπορεί να κάνει και ο Δήμος, μπορεί να κάνει και η αστυνομία. Απλά οποιαδήποτε παράβαση διαπιστώνεται, ενημερώνουν την υπηρεσία μας, γιατί είναι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να λάβει μέτρα. Κατάλαβα. Εμείς είμαστε η υπηρεσία που λαμβάνει μέτρα, δυστυχώς, ευτυχώς. Ναι. Έρχεστε σε αυτή τη δύσκολη θέση, αυτό εννοώ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι περιορισμοί ή μάλλον προϋποθέσεις. Όταν τα μαγαζιά είναι όμορα, πρέπει να υπάρχει κενό διάστημα μεταξύ των καταστημάτων. Πέραν αυτών που προβλέπεται, ξαναλέω, από την κοινή υπουργική λόγω του COVID, λόγω της πανδημίας, της αποστάσεις. Αλλά λίγο πολύ η υπουργική απόφαση λέει ότι και οι προηγούμενες. Άρα λοιπόν, όπως γνωρίσαμε πέρσι την κατάσταση, κάπως έτσι θα την ζήσουμε και φέτος, βεβαίως με τα λιγότερα τραπεζοκαθίσματα, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν, με τις αποστάσεις και προς την πλευρά των παραλιών. Από την άλλη, υπάρχουν οι αδικίες, επαναλαμβάνω, με καταστήματα που είναι μέσα στον ιστό της πόλης, που έχουν τη δυνατότητα, όπου υπάρχει βέβαια αυτή η δυνατότητα, να απλωθούν και λίγο παραπάνω από τις παραχωρήσεις που γίνεται από το Δήμο. Δεν ξέρω πόσο αυτό θα είναι στον ανταγωνισμό των καταστημάτων, θα λέγαμε, σωστό, αλλά όπως είπατε και εσείς, πολλές φορές τα μέτρα είναι οριζόντια και δεν μπορούν να γίνουν δυστυχώς ειδικές, να δοθούν ειδικές εντολές για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Εμείς σαν υπηρεσία, κύριε Νατσούλη, παίρνουμε, έχουμε μάλλον μία νομοθεσία που ισχύει,
και κάποιες υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται, ναι, τις οποίες πρέπει να τις εφαρμόσουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε εμείς από αυτά. Δεν είναι στο χέρι μας ούτε να παρεκκλίνουμε ούτε να ορίσουμε διαφορετικά πράγματα. Η δουλειά μας είναι να γνωρίσουμε στον κόσμο, στους ενδιαφερόμενους όλα αυτά, και από εκεί και πέρα να, να κοιτάξουμε όσο το δυνατόν την πιο πιστή τους εφαρμογή στα πλαίσια του νόμου. Και από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι οι αιτήσεις μέχρι και 15 εβδόμου υποβάλλονται στο Δήμο Καστοριάς. Μέχρι και 15 εβδόμου. Ναι, για αυτό το σημείο. Εγώ, ας πούμε, θέλω να υποβάλω την αίτησή μου 15 εβδόμου αφού μου δίνεται το δικαίωμα. Μέχρι τότε μπορώ να είμαι στην παραλία? Όχι. Α, μάλιστα. Για να βγάλετε τραπεζοκαθίσματα πρέπει να έχετε πάρει μισθωτήριο. Αυτό ορίζει η υπουργική απόφαση, αυτό ορίζει και ο νόμος. Είναι μια απλή διαδικασία, παίρνω αμέσως. Σχετικά γρήγορα. Αυτή τη στιγμή απλά περιμένουμε, μετά από συνεννοήσεις που είχαμε με το Δήμο, το συζητήσαμε και με το Δήμαρχο πώς θα κινηθούμε, να βγει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα ορίσει το μίσθωμα, το οποίο το έχουμε συνεννοηθεί. Και μόλις βγει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του μισθώματος, η διαδικασία θα πάει γρήγορα. Θα πάει γρήγορα. Ελπίζουμε. Ναι, άρα μέχρι στιγμής δεν έχουμε δώσει κάποιο μισθωτήριο, δεν υπάρχει. Όχι, όχι, υποβάλλονται αιτήματα. Υποβάλλονται αιτήματα. Καταστηματάρχες. Απλά θέλω να πω ότι τα αιτήματα μέχρι 15 εβδόμου γίνονται στο Δήμο. Συγγνώμη, και γι' αυτό μέχρι και 15 εβδόμου θα εκδίδονται τα μισθωτήρια από το Δήμο με τη συνένεση της υπηρεσίας. Μαζί με την αίτηση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει κάποια δικαιολογητικά, τα οποία, για όσους ακούνε να τα πω λίγο, είναι φορολογική ενημερότητα του τελευταίου 30 ημέρου, την άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή τη γνωστοποίηση λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, έναρξη δραστηριότητας από τη ΔΟΗ και μία βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας. Μάλιστα. Αυτά είναι προϋποθέσεις υποχρεωτικά και συνοδεύουν το μισθωτήριο. Μάλιστα. Αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν μπορεί να δοθεί. Δεν μπορεί να δοθεί άδεια, δεν μπορεί να αναπτύξει κάποιο τραπεζοκαθίσματα στις παραλίες. Ναι, δεν μπορεί νόμιμα να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα. Κάτι ακόμα. Οι διαφορές με την βόρεια παραλία της νότιας είναι γνωστές επίσης. Με τη βόρεια περίπου τι μπορεί να ισχύσει? Τα ίδια με την νότια. Δεν διαφοροποιείται αυτό. Τι εννοείται, ποια δεν διαφορά? Δεν υπάρχει πράσινο, ας πούμε. Δεν υπάρχουν οι ζώνες. Κοιτάξτε, με το πράσινο. Το πράσινο, σας είπα, διαφοροποιεί αυτό ότι ο χώρος που μισθώνουμε εκεί, καταρχήν, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, από το χώρο που μισθώνει ο κάθε επιχειρηματίας, κάθε επιχείρηση, μπορεί να χρησιμοποιεί το ανώτερο το 50%. Μάλιστα. Δηλαδή, αν μισθώσει 100 τετραγωνικά, μπορεί να καταλάβει τα 50. Τα υπόλοιπα 50 τετραγωνικά είναι ελεύθεροι χώροι, οριζόντιοι και κάθετα, για να μπορεί να κινείται. Άρα, ουσιαστικά στη βόρεια παραλία εννοείται το μισό πεζοδρόμιο. Το μισό από το χώρο που τους παραχωρούμε. Από τους παραχωρούμε, μάλιστα. Από εκεί και πέρα, παράδειγμα, στη νότια παραλία, την προηγούμενη τριετία, στην προηγούμενη κοινή υπουργική που ίσχυε, ο Δήμος Καστοριάς είχε βγάλει μια κανονιστική διάταξη που όριζε ότι επάνω στο πράσινο μπορεί να παραχωρηθεί, να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα σε μια ζώνη πλάτους 2,5 μέτρων. Μάλιστα. Όχι περισσότερο. Μάλιστα. Αυτό όμως είναι δουλειά του Δήμου. Εκεί όμως δεν εμπόδιζε τους πεζούς. Επειδή, ξαναλέω, το πράσινο, η συντήρηση, η περιποίηση, όλα αυτά είναι αρμοδιότητα του οικείου Δήμου. Άρα ο Δήμος μπορεί να ορίσει κάποιους ιδιαίτερους περιορισμούς όσον αφορά την ανάπτυξη πάνω στο πράσινο. Στη βόρεια παραλία, όπως και στη νότια, ξαναλέω, ισχύουν τα ίδια πράγματα. Ωραία. Παραχωρούμε προσόψεις και η μέγιστη κατάληψη είναι το 50%. Ωραία. Κύριε Γεωργάκη, θα τα δούμε και στην πράξη όλα αυτά πώς θα λειτουργήσουν, γιατί πολλές φορές τα συζητάμε, αλλά και η πράξη θα μας δείξει ακριβώς πώς μπορούμε να συνοηθούμε και φέτος και με τους περιορισμούς που υπάρχουν και με τα νέα δεδομένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας μια τέτοια μέρα που επανεκκινούν και τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής, πολύτιμα και για τη ζωή, δική μας ζωή στην πόλη, αλλά και των οποιονδήποτε επισκεπτών μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ που μου δώσετε την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα για να ακούσουν και οι ενδιαφερόμενοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργάκη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.